Σήμερα το πρωί, Μαρίνα Τιμοθέγευνα, καθώς περνούσα μέσα από το χωριό, ο έμπορος μου φώναξε από πίσω: «Ε, εσύ, παράσιτε!» Αυτό με πίκρανε πολύ. Μη τους δίνεις σημασία, αγαπητέ μου. Όλοι μας είμαστε παράσιτα του Θεού. Κι εσύ, κι εγώ, κι ο Ιβάν Πετρόβιτς. Όλοι μας δουλεύουμε, κανένας μας δεν κάθεται. Πού είναι η Σόνια? Στον κήπο. Αχ, τι πράγματα, τι πράγματα. Άφησέ με. Άντε, φευγάτε κι εσείς. Αφήστε με έστω και για μια ώρα, δεν έχουμε αυτή την κυδαιμονία. Μα και βέβαια, Βάνια, αμέσως. Δηλαδή, η Χίνα κατάρρισε. Άντε, παράταμε κι εσύ. Πολύ ευχαρίστως. Θα έπρεπε μάλιστα να έχω φύγει από ώρα. Αλλά σου επαναλαμβάνω, δεν φεύγω αν δεν μου δώσεις πίσω αυτό που μου πήρες. Από σένα δεν πήρα τίποτα. Βάνια, μιλάω πολύ σοβαρά, δεν αστείευομαι. Έπρεπε να έχω φύγει από ώρα. Σου λέω, δεν σου πήρα τίποτα. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Θα περιμένω λίγο ακόμα, αλλά μετά σε προειδοποιώ. Θα χρησιμοποιήσω βία. Θα σε δέσουμε και θα σε ψάξουμε. Μιλάω πολύ σοβαρά. Όπως αγαπάτε. Μα να την πάθω έτσι σαν βλάκας. Να πυροβολήσω δύο φορές και να μην πετύχω ούτε τη μία. Αυτό δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Αν είχες διάθεση για σκοποβολή, δεν είχες παρά να σημαδέψεις το κούτελό σου. Παράξενο δεν είναι. Έκανα απόπειρα φόνου και δεν με φυλακίσουν. Κανείς δεν πήγε να φωνάξει την αστυνομία. Όλοι τους με νομίζουν για τρελό. Εγώ είμαι τρελός. Και δεν είναι τρελοί αυτοί που πίσω από τη μάσκα του προφέσορα, του σοφού μάγου, κρύβουν την ανικανότητά τους, τη βλακεία τους, τη φοβερή τους αναισθησία. Και δεν είναι τρελοί αυτοί που παντρεύονται γέρους και έπειτα τους απαντούν μπροστά στο μάτι ολονών. Σε είδα που την αγκάλιαζες. Σε είδα. Μάλιστα, κύριε, την αγκάλιασα. Και λοιπόν. Όχι. Η γη είναι τρελή που σας κρατάει ακόμα. Έλα, παράτα τις κουταμάρες. Να είμαι τρελός παράλογος. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να λέω κουταμάρες. Παλιά τερτύπια, δεν είσαι τρελός. Είσαι απλούστατα γκρινιάρης. Ένας παλιάτσος. Κάποτε θεωρούσα τους γκρινιάριδες σαν άρρωστους, ανώμαλους τύπους. Σήμερα όμως πιστεύω ότι η ομαλή κατάσταση του ανθρώπου είναι αυτή. Να είναι γκρινιάρης. Ντρέπομαι. Να ξέρεις μονάχα πόσο ντρέπομαι. Αυτό το βαθύ αίσθημα της ντροπής είναι χειρότερο και από κάθε πόνο. Δεν υποφέρετε. Πες μου τι να κάνω. Τι να κάνω. Τίποτα. Δώσε μου κάτι. Είμαι τώρα 47 χρονών. Αν ζήσω στα 60 μου μένουν ακόμα 13 χρόνια. Πώς θα περάσουν αυτά τα 13 χρόνια. Είναι πολλά. Καταλαβαίνεις. Αν μπορούσε κανείς να ζήσει τα απομεινάρια της ζωής του έτσι κάπως αλλιώς, να ξύπναγε ένα ωραίο φωτεινό πρωινό και να βλέπε πως η ζωή του έφυγε και έσβησε σαν καπνός. Αρχίσω μια καινούργια ζωή. Πες μου πώς να αρχίσω, με τι να αρχίσω. Μα Σαββάτα λοιπόν. Μια καινούργια ζωή. Η θέση μας, φίλε μου, η δική σου και η δική μου, είναι απελπιστική. Αλήθεια? Ω, ναι. Γι' αυτό είμαι βεβαίως. Δώσε μου κάτι. Έχω να μπορώ να δώσω την καρδιά. Θα σταματήσεις τέλος πάντων. Αυτοί που θα έρθουν ύστερα από εμάς και που θα μας περιφρονούνε γιατί ζήσαμε τη ζωή μας τόσο άσκοπα και ανώφελα, αυτοί ίσως να ανακαλύψουν τον τρόπο να είναι ευτυχισμένοι. Αλλά εμείς, για μας μόνο μια ελπίδα υπάρχει, πως όταν θα αναπαυόμαστε μέσα στα κυβούρια μας, ίσως τότε να μας επισκέπτονται ευχάριστες οπτασίες. Ναι, αδελφέ μου, μέσα σε όλη αυτή την περιφέρεια, μονάχα δύο άνθρωποι υπήρξαν σωστά διανοούμενοι και καθώς πρέπει. Εσύ και εγώ. Όμως αυτή η άσκοπη και ανώφελη ζωή μας έπνιξε και εμάς. Η σαπίλακη βρωμιά της δηλητηρίασε το αίμα μας. Έτσι καταντήσαμε κι εμείς μικροί, ταπεινοί, ασήμαντοι όπως όλοι οι άλλοι. Έλα, μην με παιδεύεις άλλο, δώσε μου αυτό που μου πήρες πίσω. Δεν σου πήρα τίποτα. Μου πήρες από το διπορικό μου φαρμακείο ένα μπουκαλάκι με μορφίνη. Άκουσε, αν θέλεις όλοι και καλά να αυτοκτονήσεις, πήγαινε στο δάσος και σκοτώσουμε το πιστόλι σου. Αλλά τη μορφίνη πρέπει να μου τη δώσεις πίσω. Γιατί θα υποψιαστούνε. Θα κάνουν έρευνες και θα υποψιαστούν ότι εγώ την έδωσα.
Με φτάνει που θα είμαι αναγκασμένος να κάνω την νεκροψία σου. Νομίζω ότι θα μου είναι ευχάριστο αυτό. Αντεφεωγάτε, αφήστε με. Σόφια Αλεξάνδρωνα, ο θείος σας μου πήρε το σάκο μου ένα μπουκαλάκι με μορφήνη. Πες τότε ότι αυτό τέλος πάντων είναι κουταμάρα. Κι εγώ βιάζομαι, πρέπει να φύγω, δεν έχω καιρό. Θεία Βάνια, εσύ πήρες τη μορφήνη. Αυτός την πήρε, είμαι βεβαιός. Δώσ' την πίσω, θείε μου, γιατί μας τρομάζεις. Δώσ' την πίσω, θείε. Κι εγώ είμαι δυστυχισμένη σαν και σένα, αλλά δεν αφήνω την απελπισία να με κυριέψει. Κάνω υπομονή. Και θα κάνω υπομονή ώσπου η ζωή μου να τελειώσει μοναχή της. Πρέπει και εσύ να γίνεις υπομονετικός. Έλα, δώσ' την πίσω. Καλέ μου, χρυσέ μου, αγαπημένη μου θείε, δώσ' την πίσω. Είσαι τόσο καλός. Θα μας λυπηθείς και θα τη δώσεις πίσω, ε. Κάνε υπομονή, θείε μου. Κάνε υπομονή. Έλα. Πάρτη. Όμως τώρα πρέπει να αρχίσουμε κάτι, γιατί αλλιώς δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι, θα δουλέψουμε. Δουλειά, δουλειά. Μόλις αποβγάλουμε τους δικούς μας, θα στρωθούμε αμέσως στη δουλειά. Κι όλα εδώ είναι όλο κάτω. Ωραία, λοιπόν. Έτοιμος κι εγώ για φευγάλα. Ιβάν Πετρόβιτς, εδώ είσαστε. Εμείς φεύγουμε. Πηγαίνετε στον Αλέξανδρο, κάτι θέλει να σας πει. Πήγαινε, θεία μου. Έλα, πάμε. Εσύ και ο πατέρας πρέπει να φιλιωθείτε. Πάμε. Φεύγω. Έχετε γεια. Κιόλας. Το αμάξι περιμένει. Στο καλό. Σήμερα μου υποσχεθήκατε πως θα φεύγατε κι εσείς από εδώ. Ναι, βέβαια, θυμάμαι. Τρομάξατε πολύ, ε. Ήταν τόσο τρομερό. Ναι. Μου φαίνεται ωστόσο ότι... ότι θα ήταν προτιμότερο αν μένατε. Τι λέτε? Θα ερχόσασταν αύριο στο δασονομείο. Όχι. Όχι, τέλειωσε. Και γι' αυτό μπορώ και σας κοιτάζω έτσι στα μάτια, γιατί ξέρω πως όλα τέλειωσαν. Μόνο μια χάρη θέλω να σας ζητήσω. Να με σκέφτεστε καλύτερα. Να έχετε καλύτερη γνώμη για μένα. Μείνετε εδώ, σας εξορκίζω. Ξέρετε πολύ καλά πως δεν έχετε τίποτα να κάνετε στη ζωή σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτε δεν απασχολεί το μυαλό σας. Και ότι αργά ή γρήγορα θα υποταχτείτε στο αίσθημα. Αντί λοιπόν να γίνει αυτό στο Χάρκοβο ή κάπου εκεί στο Κούρσκ, γιατί να μην γίνει εδώ. Μέσα στην αγκαλιά της φύσης. Θα ήταν τουλάχιστον ποιητικό. Εδώ υπάρχουν τόσο όμορφα μέρη. Υπάρχει το δάσος, το δασονομείο. Διάφορες μισοχαλασμένες επαύλεις. Ακριβώς όπως το γούστο του Τουργένιεφ. Τι αστείος που είστε. Είμαι θυμωμένη μαζί σας κι όμως θα σας θυμάμαι με ευχαρίστηση. Είστε ένας άνθρωπος ενδιαφέρον πρωτότυπος. Δεν θα ξαναειδωθούμε κι έτσι, γιατί να σας το κρύψω. Ήμουν λιγάκι ερωτευμένη μαζί σας. Ελάτε, σφίξουμε τα χέρια και σχωριστούμε σαν φίλοι. Μη θυμόσαστε κακό για μένα. Καλό ταξίδι. Περίεργο, αλήθεια. Φαινόσαστε καλό και ευγενικό πλάσμα. Κι όμως σε ολόκληρη την προσωπικότητά σας υπάρχει κάτι παράξενο. Ορίστε.
Ερχόσαστε εδώ με τον σύζυγό σας και όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε και πασχίζουμε να δημιουργήσουμε κάτι, τα παρατάμε όλα και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να τρέχουμε πίσω από την ποδάρα του σύζυγου σας και εσάς. Εγώ ήμουν καταγοητευμένος μαζί σας και όλο το καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα. Στο μεταξύ όμως οι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Οι χωριάτες βόσκουνε ανενόχλητοι τα κομμάτια τους μέσα στα δάση μου, στις δασοφυτίες μου. Έτσι λοιπόν, όπου και αν πάτε εσείς και ο σύζυγός σας, φέρνετε καταστροφή. Ίσως να είμαι πολύ αυστηρός. Ωστόσο, για ένα πράγμα είμαι βέβαιος, αν μένατε εδώ, η καταστροφή θα ήταν ακόμα πιο τρομερή. Κι εγώ θα χανόμουν. Αλλά και εσείς δεν θα την γλιτώνετε εύκολα. Ώστε λοιπόν καλύτερα να φύγετε. Finita la commedia. Σας παίρνω αυτό το μολύβι για ενθύμιο. Είναι παράξενο λοιπόν. Γνωριστήκαμε, γίνηκαμε φίλοι και έτσι ξαφνικά άγνωστο γιατί δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ πια. Έτσι γίνονται όλα σε αυτόν τον κόσμο. Ακούστε, μια που δεν υπάρχει κανείς εδώ και προτού έλθει ο θείος Βάνιας με κανένα μπουκέτο στο χέρι, επιτρέψτε μου να σας αποχαιρετήσω με ένα φιλί. Μπορώ? Ωραία, εντάξει. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Όμως, ας είναι και για μια φορά στη ζωή μου. Πρέπει να φύγω. Φύγετε το γρηγορότερο. Μου φαίνεται πως κάποιος έρχεται. Φιλίτα. Καλωσμένα, ξενισμένα. Ύστερα από αυτά που έγιναν, σκέφτηκα τόσο πολλά μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες. Που μου φαίνεται πως θα μπορούσα να γράψω ένα ολόκληρο σύγγραμμα περί της τέχνης του να ζει κανείς για τη διαπαιδαγώγηση των απογόνων. Με μεγάλη μου χαρά δέχομαι τη συγγνώμη σου και σε παρακαλώ και εσένα να με συγχωρέσεις. Έχει γεια. Θα λαβαίνεις τα ίδια λεφτά που λάβαινες και πριν. Όλα θα γίνονται όπως στον παλιό καιρό. Μαμά. Αλέξανδρε, φωτογραφηθείτε ξανά και στείλτε μου τη φωτογραφία σας. Ξέρετε πόσο αγαπητοί μου είσαστε εκεί δυο. Έχετε γεια έξω χότατε. Αντίο, αντίο, αντίο. 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 Σας ευχαριστώ για την ευχάριστη συντροφιά σας. Φίλοι μου, σέβομαι την οτροπία σας, τους ενθουσιασμούς σας, τους πόθους σας. Αλλά να επιτρέψετε και σε μένα το γέρο να κάνω στην αποχαιρετιστήρια αυτή προς λαλιά μου μια μονάχα παρατήρηση. Πρέπει να εργάζεστε, φίλοι μου. Πρέπει να εργάζεστε. Σας αφήνω γεια. Εύχομαι σε όλους σας κάθε ευτυχία. Αντίο, αγαπητοί μου. Συγχωρέστε με. Πότε πια δεν θα ξαναειδωθούμε? Έχετε γεια, Ιβάν Πετρόβιτς. Λογιάρη,
Θα σε παρακαλώ με αυτή την ευκαιρία να μου ετοιμάσουν και εμένα το αμάξι μου. Αμέσως, αγαπητέ μου. Δεν θα πας και εσύ να τους αποβγάλεις? Ας πάνε στο καλό. Εγώ δεν μπορώ. Έχω να μπω να δω στην παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίσω με κάτι. Δουλειά. Εξοχότατος κύριος καθηγητής θα είναι σίγουρα πολύ ευχαριστημένος, ε. Αυτό δεν το ξανατραβάς εδώ πέρα ούτε με καμάκι. Φύγα. Έφυγαν. Ας πάμε στο καλό. Και τώρα, θεία, πρέπει να ρωτήσουμε αμέσως κάτι. Ναι, δουλειά. Έχουμε τόσο καιρό να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι. Είμαι βέβαιη πως το Μιλάνη έχει στεγνώσει. Βέβαια. Κι όμως λυπήθηκα τόσο πολύ που φύγανε. Πρώτα, Θεία, πρέπει να κοιτάξουμε τους λογαριασμούς. Τους έχουμε αφήσει τόσο καιρό και όλα εδώ πέρα είναι φοβερά ανακατωμένα. Κάποιος σήμερα πάλι έστειλε και ζητούσε το λογαριασμό του. Πρέπει να του το βγάλουμε. Ναι. Γράφε εσύ τον ένα λογαριασμό και εγώ να γράφω τον άλλο. Λογαριασμός προς τον κύριο. Ώρα να πάω κι εγώ στο κρεβατάκι μου. Τι ησυχία. Οι κοντιλοφόροι τρίζουν. Οι γρήλοι και λαϊδούν. Είναι ζεστά, αναπαυτικά. Δεν θέλω να φύγω. Και εμένα το αμάξι μου. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν μου μένει τίποτε άλλο παρά να σας αποχαιρετήσω. Να αποχαιρετήσω και το τραπέζι μου και δρόμο. Γιατί δεν μένεις λίγο ακόμα, γιατί βιάζεσαι? Δεν μπορώ, Τατά. Υπόλοιπον, 2 ρούβλια και 75 καπηγέ. Μιχαήλ Λβόβιτς, τα λογά σας είναι έτοιμα. Ναι, τα έχω ακούσει. Κράτησε αυτό, φίλε μου, και σε παρακαλώ πρόσεξε, μη διπλώσεις την τσάντα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πότε θα μας ξανάρθετε? Όχι πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι, το χειμώνα αποκλείεται. Αν βέβαια χρειαστείτε κάτι, με ειδοποιείτε και έχουμε αμέσως. Αντίο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για τη φιλία σας. Τέλος πάντων, για όλα. Έχει γεια, γριούλα. Τώρα θα φύγεις χωρίς να πιεις τσάι. Δεν θέλω τσάι, Τέτα. Θέλεις λίγη βότκα? Ας είναι. Το άλογο μου κούτσενε σήμερα το πρωί. Το πρόσεξα όταν ο Πετρούσκα το πήγαινε να το ποτίσει. Πρέπει να το ξαναπεταλώσεις. Ναι, βέβαια. Πρέπει να το ξαναπάω στον πεταλωτή. Σε αυτήν εδώ τη φαλακρή Αφρική θα κάνει τώρα φοβερή ζέστη, ε. Ναι, πολύ πιθανό. Ευχαριστώ. Με τη σιγή, φάει και το ψωμάκι. Όχι, το προτιμάω έτσι. Λοιπόν,
Αντίο. Στο επανειδή. Είμαι από άλλη ζαντά. Την Δευτέρα Φεβρουαρίου, λάδι 20 οκάδες. Την 16 Φεβρουαρίου, λάδι 20 οκάδες. Άρακας. Πω λοιπόν, 2 ρούβλια και 75 καπικιά. Ω, Θεέ μου. Θεέ μου, παντοδύναμε. Σω μου, κορίτσι. Να ξέρεις πόσο πονάω. Μονάχα πόσο πονάω. Θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε, Θεία Βάνια. Θα ζήσουμε πολλές, πολλές μέρες Ελλάδα και ατέλειωτα βράδια. Και θα υποφέρουμε υπομονετικά κάθε δοκιμασία που μας στέλνει η μοίρα. Εμείς θα δουλεύουμε για τους άλλους. Και τώρα και στα γεράματα, χωρίς ξεκούραση. Και όταν θα έρθει η ώρα μας, θα πεθάνουμε ήσυχα, ήσυχα, χωρίς κανένα παράπονο. Και εκεί, εκεί πέρα από τον τάφο μας, θα πούμε πως υποφέραμε, πως κλάψαμε, πως η ζωή μας πίκρανε και ο Θεός θα μας πλαχνιστεί. Και τότε κι εγώ και εσύ, Θεία μου αγαπημένε, θα δούμε τη ζωή φωτεινή, χαρούμενη, ωραία. Θα χαιρόμαστε τότε και θα κοιτάζουμε τα τωρινά μας βάσανα και τις πίκρες με καλοσύνη, με χαμόγελο. Και θα αναπαυτούμε. Έχω πίστη, Θεία μου. Πιστεύω θερμά με πάθος. Θα αναπαυτούμε. Θα ακούμε τους αγγέλους. Θα δούμε όλο τον ουρανό φωτισμένο με αστέρια σαν διαμάντια. Θα δούμε πως όλες μας οι κακίες εδώ κάτω στη γη, όλες μας οι πίκρες, όλοι μας οι πόνοι, θα φανιστούν μέσα στο νύχτα που θα πλημμυρίσει όλο τον κόσμο. Και η ζωή μας θα γίνει απαλή, γλυκιά, σαχάρι. Πιστεύω. Φτωχέ μου, Θεέ Βάνια, κλαις. Δεν γνώρισες τη ζωή σου χαρές. Όμως περίμενε, Θεέ Βάνια. Περίμενε. Θα αναπαυτούμε. Θα αναπαυτούμε. Θα αναπαυτούμε.